Μιχάλη, τώρα θέλω να μ' ακούσει προσεκτικά όλους τους κόσμους μας που μας παρακολουθεί. Ακούμε. Το, αν τελικά τις τιμές αυτές τις ώρες καταδιαβεστούν τα μαγαζιά της Εράπηδας τώρα, που μπαίνει καλοκαιρινή περίοδος, μιλάμε για τη μεγαλύτερη καταστροφή που θα υποστεί αυτός ο τόπος. Δηλαδή αυτά τα πράγματα, κλείσει τα μάτια σας και κοιτάξτε το παραλιακό μέτωπο να καταδιαβεστεί τι θα γίνει το καλοκαίρι στην Εράπηδα. Η ζημιά οικονομική θα είναι τόσο μεγάλη που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Από προμηθευτές, από ποτέ πάνω, τα πάνω, σούπερ μάρκετ, τα πάνω. Κόσμο που δεν μπορεί να δουλέψει. Μιλάμε για μεγάλη καταστροφή. Πρέπει να καταλάβουν όλοι τους οι γεραπετρίτες ότι αυτή τη στιγμή έτσι παίζεται η πόλη τους. Κλείσαν το νησί, πήραν τα νοσοκομεία, τα έχουν διαλύσει όλα. Αν φύγει αυτό το μέτωπο από την Ιεράπετρα, τελείωσε η πόλη. Τέλος πάντων, ρε παιδιά, για την Ιεράπετρα όλοι μαζί, αν τελικά κατέβουν οι μπολτόζες αύριο από εμπορικούς συλλόγους, αγροτικούς συλλόγους, να είναι όλοι στο λιμάνι, να μην περάσει καμία μπολτόζα να κατεδαφίσει. Μόνο όταν πάρουν το μήνυμα το πολιτικό αυτή από πάνω ο κύριος Χαρτιδάκης και η υπόλοιπη κλίκα, η υπόλοιπη παρέα θα καταλάβουν ότι δεν παίζουμε. Πρέπει από το ράδιο να ακουστείτε όλοι. Όλος ο κόσμος, αν είναι αύριο, να είναι κάτω. Όλος ο κόσμος. Ναι. Είναι, το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Δεν το συζητούμε. Τι να πούμε τώρα πραγματικά. Γιατί αυτό που μου την με στεναχωρήσει είναι ότι εδώ και τώρα, όχι δεν έχει εδώ και τώρα ρε φίλε, ο Πλακιωτάκης, ο κύριος Πλακιωτάκης, ο πρώην υπουργός και τώρα πρόεδρος της Βουλής, πριν 1,5 μήνα, ξέρετε, ακριβώς με τόσο κόσμο τι μας είπε. Δεν πρόκειται να καταλαβιστεί τίποτα, θα μπουν τα λεφτά για να ξεκινήσουν εργασίες. Αυτός άθελε στο λόγο του. Όχι για μένα, για όλη την πόλη, ο κύριος Πλακιωτάκης είναι ανεπιθύμητος για την πόλη, αν γίνει αυτό. Και όλη η παρέα του. Και σας μιλάει ένας που έχει ψηφίσει στη Νέα Δημοκρατία, δεν σας μιλάει ένας που έχει ψηφίσει σε αυτό το άλλο κόμμα. Τι να πω τώρα. Λοιπόν, είναι μια δύσκολη στιγμή. Ναι, είναι μια δύσκολη ώρα, αλλά κοιτάξτε, σας παρακαλώ να το ακούσει όλος ο κόσμος, να κατέβουν αύριο, αν είναι όλοι στο λιμάνι όλοι. Όχι, δεν θα μπορέ. Περιμένω το δήμαρχο να μιλήσει, δεν έχουν τώρα τηλεδιάσκεψη, αλλά δεν περιμένω. Να. Τελικά, ο Γεραπετρής κάποια στιγμή πρέπει να ξυπνήσει, ρε παιδί μου. Δεν μπορούν όλες οι πόλεις να είναι. Πρέπει να σηκωθεί. Ο Γεραπετρής να είναι έτοιμος για όλα. Για την πόλη του πια. Λίγο στο πληθυσμό πια από τον κόσμο. Και όχι πια για συμφέρον, όλοι τους. Μάλιστα. Τι να πω τώρα. Τι να πω. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Κρίμα. Να σας ευχαριστήσω. Αν μπορείτε, ναι, πρέπει, ναι, ναι, ναι. Πρέπει να επικοινωνήσετε με τον κύριο Πλακιωτάκη. Τώρα αμέσως, ναι, όμως. Ναι. Να βγει στο τηλέφωνο του Πλακιωτάκη. Ευχαριστώ. Αυτά κατά να σου πω. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Θα κάνουμε μια προσπάθεια. Καλημέρα. Γεια σας. Τι να πω τώρα. Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος. Δεν το συζητώ. Μετά από όλη αυτή την εξέλιξη, την οποία ουσιαστικά την περιμένω.